του κυρίου Σταύρου Αναουτάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει λόγω αρνητικών υποχρεώσεων. Η Πανελλήνια Πολιτισκέρωση των Μεταλλικών μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της Κρήτης στην Αττική αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης. Ένα από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και βέβαια ένα άξιο πρεδευτή τόπος. Για την περιφέρεια Κρήτης, η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μας, η ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική μας παράδοση αποτελεί μια ξεχωριστή πηγή Κρούτου, την οποία έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε και να διαπράξουμε. Για τον λόγο αυτό, η ενδυνάμωση της Ένωσης μας, η συνέχιση του σημαντικού έργου που επιτελείται, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής μας για τον πολιτισμό της Κρήτης. Με τη βεβαιότητα ότι η εκδήλωση που διοργανώνεται θα ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, εύχομαι σε όλες και όλους, σε εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας, μία καλή και δημιουργική χρονιά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Επίσης, μήνυμα μας έστειλε και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία επίσης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Μαζί μας βρίσκεται και ο επιτήμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Υλοποταμιτών, ο κύριος Σπύρος Τρούλης. Να φωνάξω τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει στην πίστα να χορέψουμε. Σας ευχαριστώ.
Ιάκο Κοϊλάκη και τον Γιώργο Βασάλο θα τιμήσει και το χορευτικό συγκρότημα του Δημήτρη Βασάλου που επίσης κατάγεται από την Κάλλη. Σας ευχαριστώ πολύ.